Χαρακτηρίζουν την κίνηση της μεγάλης εβδομάδας στα καταστήματα παιχνιδιών, θεωρώντας ότι παρά τις δυσκολίες και την κρίση, εν τούτης η προτεραιότητα φάνηκε για άλλη μια φορά ότι δίδεται στα παιδιά. Οι τιμές αντίστοιχες με τις περσινές, την αντίστοιχη περίοδο πάντοτε, και από όσο τουλάχιστον φαίνεται, τα απαραίτητα για τους νονούς και τα βαφτιστήρια τους βρήκαν απήχηση, καθώς προσαρμόστηκαν άμεσα οι τιμές στη ζήτηση. Ήταν καλά τα πράγματα σε σχέση με την ψυχολογία που υπάρχει. Την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ας πούμε. Απλά ήταν έτοιμη η αγορά γιατί είχε προσαρμοστεί σε νέες τιμές, ήταν χαμηλότερες τιμές. Οι εταιρείες καταφέραν και δημιουργήσαν πακέτα φθηνότερα ώστε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Και έτσι και ο κόσμος ευχαριστήθηκε και ικανοποιήθηκε. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα στην κίνηση σε σχέση με πέρσι, είδατε να μειώνεται ο αριθμός? Η κίνηση ήταν σε σχέση με πέρυσι η ίδια, απλά είχε ήδη μειωθεί πέρυσι, ας πούμε. Απλά ο κόσμος ήταν ελπιδοφόρο που έστω ήταν στα περσινά δεδομένα η κίνηση. Ψώνησαν λιγότερα σε ποσότητα και πιο φτηνά σε τιμή? Όχι, ψωνίσανε ακριβώς τα ίδια με πέρυσι. Γενικά πέρυσι ήταν η διαφορά η μεγάλη και ο κόσμος απλά είχε προσαρμοστεί σε χαμηλότερα επίπεδα μέσω όρου τιμής. Απλά η κινητικότητα είναι σχεδόν η ίδια. Τώρα, πώς είδατε τα πράγματα και στις λαμπάδες, το ίδιο και εδώ? Ακριβώς, ειδικά στις λαμπάδες φαίνεται αυτό που λέμε ότι όλα προσαρμόστηκαν σε νέες τιμές. Δηλαδή παλιότερα είχε λαμπάδες κυρίως των 40 και 50 ευρώ, φέτος ήταν κυρίως των 20 ευρώ, το πολύ 30. Οπότε είχαν την προσαρμογή έτοιμη και την πρόταση στο ράφι σε πολύ χαμηλότερα δεδομένα. Μιλάω τώρα για τις λαμπάδες που είναι παιχνίδια, στην ουσία διαφημιζόμενα ακριβά. Οπότε ήταν 2-1 για τους νονούς. Οπότε είναι 2-1. Και το κερί ήταν και είναι πάντα δωρεάν. Από εκεί πέρα στις κανονικές λαμπάδες, τις διακοσμητικές που λέμε, εκεί πέρα ήταν τα πάντα κάτω από 10 ευρώ σχεδόν. Ενώ παλιά κοιτούσαν πιο πολύ και 20 ευρώ λαμπάδα, πιο ακριβές να πάρουν. Ευχές. Ευχές να είμαστε όλοι καλά, να αντέχουμε. Όπως δείχνει να αντέχει ο κόσμος, έστω και με τα νέα πολύ άσχημα δεδομένα, κουράγιο και καλή ψυχολογία.